μαθητές του Καπετανάκιου σχολείου βρέθηκαν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, βάλια με αφορμή. Με αφορμή το θάνατο ενός 19χρονου πριν μερικές εβδομάδες εδώ στο Ηράκλειο, ενός φοιτητή του ΕΛΜΕΠΑ και ο οποίος 19χρονος ήταν και παλιός μαθητής στο Καπετανάκιο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές θέλησαν να δώσουν το δικό τους μήνυμα αλλά και να πάρουν οδηγίες αναφορικά με την κυκλοφοριακή αγωγή. Απλές οδηγίες, απλές συμβουλές, τι να προσέχουμε στους δρόμους προκειμένου η Κρήτη ήδη θρυνεί αρκετά θύματα στο βωμό της ασφάλτου. Έτσι λοιπόν από μικρούς χτίζεται, από μικρά παιδιά χτίζεται η κυκλοφοριακή αγωγή και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Η πολυπόθητη αυτή οδηγική παιδεία. Πάμε στην Κατερίνα Δαμουλάκη, καθηγήτρια του πρώτου γυμνασίου Ηρακλείου, και στη Δάφνη Τσαντάκη, είναι μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Κυρία Δαμουλάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βέβαια, να συνομιλήσουμε λίγο, να μας μεταφέρουν πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, και το κλίμα δράσεις το οποίο κυριάρχησε, στο να πω έχω, πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά, πώς αντιλαμβάνονται αυτό το φαινόμενο των τροχαίων συμβάντων, που τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες, ανησυχητικές διαστάσεις σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα, η περιφέρεια Κρήτης είναι πρώτη, σε αναλογία και με τον πληθυσμό της βέβαια, σε τροχαία συμβάντα διαχρονικά την τελευταία δεκαετία. Και με δεδομένο, Νίκο, ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, οι νεκροί στην Κρήτη, στο βωμό της ασφάλτου από τις αρχές του χρόνου, το έχουμε ξαναπεί, να το αναφέρουμε, ξεπερνούν τους 40. Και είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Καρακούδη, το διοικητή της τροχιάς, ο οποίος μας είπε ότι δεν σταματούν οι δράσεις ενημέρωσης λοιπόν, στα σχολεία του Ηρακλείου. Πάμε στην κυρία Δαμουλάκη και στην Δάφνη Τσαντάκη. Κυρία Δαμουλάκη, να σας καλησπερίσω. Μ' ακούτε τώρα. Καλησπέρα σας. Βέβαια. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να καλησπερίσουμε και τη Δάφνη Τζαντάκη. Γεια σας. Κυρία Δαμουλάκη, να ξεκινήσω με σας. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία. Παιδιά βρέθηκαν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Υποχρέωση και των εκπαιδευτικών να δίνουν αυτή την ευκαιρία στα παιδιά να βρεθούν σε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε ότι το θέμα της οδηγικής παιδείας το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η δράση αυτή έγινε για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο πρόβλημα το έντονο της κυκλοφοριακής δράσης. Μία ανθρώπινη απώλεια ως μαθητή μας ήταν ευκαιρία να δώσουμε ένα μα ζωή στα παιδιά. Η ευαισθητοποίηση με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο στο Καπετανάκιο είναι το ζητούμενο εδώ και χρόνια. Με διάφορες δράσεις, σαν σχολείο κέντρου, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στην καθημερινότητα πέρα από το μαθημάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στο πάρκο αυτό τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να νιώσουν ασφαλείς, να περπατώντας με τα πόδια ή με ποδήλατο ή αργότερα οδηγώντας, αλλά τηρώντας πάντα τους νόμους και κανόνες. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για τα παιδιά. Δάφνη, χτίζεται σιγά σιγά μια σωστή νοοτροπία στις τάξεις συνομιλίκων σου, συμμαθητών σου. Ξέρεις, έχουν ξεφύγει τα πράγματα στους δρόμους. Είναι καθήκον και εμάς των δημοσιογράφων και των γονιών σας και των εκπαιδευτικών να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και να σας περάσουμε αυτή τη σωστή νοοτροπία επιτέλους. Συμφωνεί σε αυτό? Ναι, φυσικά. Εμείς ουσιαστικά ως μαθητές ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που λάβαμε μέρος σε αυτή τη δράση. Όπως σας είπε και η κυρία Δεμουλάκη, θα έγινε στη μία ενός παλιού μαθητή στο Καπετανάκιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ουσιαστικά μάθαμε τους βασικούς κανόνες οδήγησης και του κώδικα ΚΟΚ και μάθαμε πώς να περπάμε στους δρόμους σωστά ή πώς να κάνουμε ποδήλατο με βάση τους κανόνες και απλά να μην κάνουμε οδήγηση. Επίσης θεωρώ ότι αυτή η δράση έπαιξε μεγάλο ρόλο και στο πώς θα είμαστε αργότερα υπεύθυνοι οδηγοί και υπεύθυνοι πολίτες και με τη θέση μας σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σταματάμε τα ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά, θα έλεγα, στην Κρήτη. Δάφνη,
Μετά από αυτή την δράση, ναι, εσύ τι πήρες από όλο αυτό, τι αποκόμισες την επόμενη μέρα που βρέθηκες στο δρόμο του Ηρακλείου? Τι σου ήρθε στο μυαλό από αυτή τη δράση που συμμετείχες? Από αυτή τη δράση, το προσωπικά, επειδή κινούμαι με τα πόδια στην πόλη μας, κράτησα τις συμβουλές που μας δώσανε για το περπάτημα και για το πώς θα περνάμε τους δρόμους με ασφάλεια και όλα αυτά, και θεωρώ ότι τα έκανα και πράξη τις επόμενες μέρες και τα κάνω ακόμα και συνεχίζω να τα κάνω. Κυρία Δαμουλάκη, και εσείς πάντως είστε στο πλευρό των παιδιών, προσπαθείτε όσο το δυνατόν μπορείτε να τους μάθετε και το πώς να κυκλοφορούν στους δρόμους. Δυστυχώς όμως, με αφορμή ένα αρκετά δυσάρεστο περιστατικό η που αφορά... Η απώλεια του παλιού μαθητή του εκεί στο Καπετανάκιο στάθηκε αφορμή τα παιδιά να βγουν έξω από το σχολείο και να πάνε σε αυτόν τον χώρο. Ξύπνησαν δυσάρεστες μνήμες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δύσκολη συγκυρία. Φαντάζομαι, κυρία Δαμουλάκη, συμφωνείτε? Ωστόσο, επιχειρείτε μια εξωστρέφεια. Ήταν ένα πάρα πολύ... η ανθρώπινη απώλεια είναι πάντα τραγική. Πολύ περισσότερο για ένα παιδί που έχει περάσει 6 χρόνια της ζωής του στο σχολείο μας. Έχουμε ζήσει μαζί του και μαθαίνουμε ξαφνικά ένα πρωί ότι έχασε τη ζωή του στα 19 του χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε μόνο τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά, οι μαθητές μας, είναι παιδιά μας. Ήταν λοιπόν ένα γερό σοκ και με αφορμή αυτό το δυσάρεστο γεγονός αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, να εμπλέξουμε όλα τα παιδιά στη δράση της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης. Προς το παρόν έχουν επισκεφθεί το πάγο 2 μόνο τμήματα, αλλά ελπίζουμε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να ολοκληρώσουμε την επίσκεψη όλων των τμήματων του σχολείου. Είναι ένα κεντρικό σχολείο, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Και τα παιδιά έρχονται, κυκλοφορούν με τα πόδια και πρέπει να ξέρουν να περπατούν και να κυκλοφορούν σωστά. Είναι υποχρέωσή μας να τους το μάθουμε αυτό, για να μην σας πω ότι και εμείς μαθαίνουμε πράγματα μέσα Μάλιστα. από αυτή τη δράση. Κυρία Δαμουλάκη, θα έχουμε την ευκαιρία. Από τη δουλειά που γίνεται. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είστε δραστήρια εκπαιδευτική εκεί στο Καπετανάκιο. Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Όπως και τη Δάφνη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, δεσμευόμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε και από το.